Να χτίσει στήθο πανοπλία δεν είναι κάτι που θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Θέλει χρόνο. Αλλιώ όλοι θα περπατούσαν στον δρόμο κομμάτια. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σου πω μια ιστορία πολύ γρήγορα μετά από αυτό το σετ. (Κυρίζει) 92,5 κιλά πεντάρες, πάγκο με παύση. Προοδεύω και στο πάγκο με παύση που είναι μια δύσκολη παραλλαγή. Το story το σημερινό. Μου στέλνει ένα παιδί, μου λέει: Βαγγέλη, έχω πρόβλημα. Βλέπω διαφορά, βελτιώνομαι τρικέφαλη, τα χέρια, τα πάντα. Αλλά έχω μείνει πίσω στο στήθος μου. Δεν νιώθω να προοδεύω το στήθος μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μερικές φορές δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις πέρα από το να περιμένεις για να μείνεις υπομονετικός και σταθερός στις προπονήσεις σου. Και το λέω αυτό. Του λέω: Τέλεια, στείλε μου φωτογραφίες. Στείλε μου πόσο κάνεις πάγκο. Να δω λίγο πού βρίσκεσαι. Γιατί τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει η απόδοσή σου, νούμερο 1. 2. Το look σου. Αυτό μας νοιάζει. Το βάρος και όλα τα άλλα είναι σε δεύτερο βαθμό, δεύτερη σημασία. Βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω τις αρχές τους, από τις οποίες είχε πρόοδο. Οπότε ήταν και λίγο θέμα ανυπομονησίας, κατάλαβα απευθείας. Μετά του λέω πόσα κιλά κάνεις πάγκο. Μου λέει: Κάνω 55 κιλά. 50-55 κιλά. Του λέω: Εσύ. Τώρα ξεκινάει, ζει ακόμα στις πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή, κάτσε να χτυπήσει τα στάνταρ δύναμη. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα καν. Είναι θέμα υπομονής να μείνει σταθερό στις προπονήσεις, να φτάσει 80 κιλά πάγκο, 100 κιλά πάγκο για πεντάρες. Τότε θα γίνει κτίνος. Αυτή η πανοπλία θες, δεν θες. Απλά γίνοντας δυνατότερο στο διάρκεια του χρόνου επειδή προοδεύεις. Οπότε, την επόμενη φορά που ανησύχει για το τίποτα, θυμίσου πως ίσως είσαι ήδη στο σωστό δρόμο και απλά μένει να κάνεις όλα τα απαραίτητα βήματα. Πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις αυτά τα βήματα και δεν χρειάζεσαι συν 2 μέρες προπονήσεων, συν 1 ώρα στο γυμναστήριο, συν 15 ασκήσεις. Δεν χρειάζεται κάτι μαγικό. Τα βασικά και να προοδεύσεις στο μέγιστο σε αυτά. Μερικές φορές το μόνο που σου λείπει, το μυστικό, είναι η υπομονή.